νομίζω ότι το έχουμε πει με το Σόιμπλε εδώ και πολύ καιρό. Και το έχουμε συζητήσει και μαζί, ήδη από πριν από την αρχή της χρονιάς. Ότι ο Σόιμπλε, επιδίωξή του είναι να κάνει την κυβέρνηση να πέσει. Κάνει την κυβέρνηση να αποτύχει. Και αυτό προσπαθεί να το επιβάλλει με διάφορους τρόπους. Εδώ ακριβώς οφείλεται και η μεγάλη καθυστέρηση στην αξιολόγηση. Όλη αυτή η ιστορία που έγινε τώρα, ιδιαίτερα στο προχτεσινό Eurogroup, καταρρύπτει όλα τα επιχειρήματα ότι φταίει η ελληνική πλευρά για την αξιολόγηση. Η ελληνική πλευρά ψήφισε όλα τα μέτρα, αλλά παρόλα αυτά το Δούντου και ο Σόιμπλε δεν τα βρήκαν και ο καθένας από τη δική του πλευρά βάζει συνεχώς εμπόδια να επιτευχθεί μια συμφωνία. Και θεωρώ ότι αυτό που με ιδιαίτερα με λυπεί είναι η στάση της αντιπολίτευσης και ιδίως της αξιωματικής, που για μία ακόμη φορά κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση ότι δεν έγινε συμφωνία, ενώ όλος ο κόσμος, όλες οι διεθνείς, ο διεθνής τύπος, οι γερμανικές εφημερίδες κρίνουν και κατακρίνουν το Σόιμπλε γι' αυτό και το θεωρούν υπεύθυνο. Ναι, από την άλλη θα σας πει κάποιος, μήπως και εσείς τώρα, εκ του αποτελέσματος φυσικά, κρίνοντας, θα έπρεπε ένα χρόνο πίσω να έχετε κλείσει αυτή την αξιολόγηση. Αφήστε τη συμφωνία τη σημερινή. Αφού τα είχατε δεχτεί, όχι εσείς, αφού τα δεχτήκατε που τα δεχτήκατε όλα, μήπως έπρεπε να το έχετε κάνει ένα χρόνο πίσω για να αφαιρέσετε το όποιο πλεονέκτημα καθυστερήσεων χρονικών κτλ. Κύριε Σαχίνη, αφού σε κάθε στιγμή που πήγαινε να κλείσει αξιολόγηση, έρχονταν και βάζανε καινούργια ζητήματα. Αυτό γινόταν, γι' αυτό καθυστέρησε η αξιολόγηση. Η πρώτη αξιολόγηση γιατί καθυστέρησε και έσπρωξε για τη δεύτερη? Γιατί σβήσανε ξαφνικά τον κόφτη. Αυτό δεν ήταν μέσα στη συμφωνία του καρδιοκρινίου του 2015, ήταν επιπλέον. Αυτό όταν σου λένε κάτι, πρέπει το διαβάσει, δεν μπορεί να λες ναι από την αρχή. Έγινε ιστορία με τον κόφτη, πέρασε κάποιο χρόνο. Και μετά αρχίσανε σε κάθε στιγμή από το Σεπτέμβριο και μετά που πήγαινε να κλείσει συμφωνία, βάζανε καινούργια ζητήματα. Καινούργια, καινούργια, καινούργια. Όλα αυτά τα οποία στο τέλος ορισμένα από αυτά ψηφίστηκαν, ορισμένα άλλα δεν πέρασαν. Σας θυμίζω ότι δεν πέρασε παραδείγματος χάρη ότι ήθελε κάποια στιγμή το Δούνου του να υπογράψει και η αντιπολίτευση και η αξιωματική αντιπολίτευση τη συμφωνία. Αυτό απορρίφθηκε, τάηκε κάποια στιγμή. Αυτά είναι καινούργια θέματα. Δεν συμπεριλαμβάνονται στο μνημόνιο του καλοκαιριού του 2015. Το θέμα είναι πολιτικό. Τα οικονομικά μεγέθη είναι τέτοια, είναι αστεία μπροστά στα ποσά που παίζονται σε αυτό το παιχνίδι και φορούν ολόκληρη την Ευρωζώνη κτλ. Το παιχνίδι είναι πολιτικό. Ο Σόιμπλε δεν θέλει να πετύχει αυτή η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Για πολλούς λόγους, για δύο λόγους βασικά. Γιατί αν πετύχει αυτή η κυβέρνηση, καταρρύπτεται όλη η θεωρία του ότι έπρεπε να τους διαλύσουμε τους Έλληνες κτλ. Αυτό που παίζει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το παιχνίδι του Σόιμπλε, ότι οι Έλληνες είναι. Άρα και αντίθετα μια κυβέρνηση που δεν ανήκει στον ίδιο, στον πολιτικό στρατόπεδο του ίδιου, τα καταφέρνει. Βγαίνει στις αγορές, μπαίνει στο πρόγραμμα προσωπικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας που δεν το θέλει. Το πρόγραμμα χαλάρωσης δηλαδή. Δεν θέλει και πολύ παπά, όταν μπουν και αυτοί σε αυτό το πρόγραμμα που εγώ δεν θέλω. Και θέλει συγχρόνως να μας κάνει, ο άλλος λόγος, θέλει συγχρόνως να μας κάνει το παράδειγμα προς αποφυγή. Να το δουν οι Γάλλοι του Μακρόν και να το μάξουν. Ότι διάξει την πάθανε οι Έλληνες που πήγαν να σηκώσουν το κεφάλι. Θα τους διαλύσω όλους. Αυτή είναι η ιδέα. Κερδίζει και στο εσωτερικά το παίζει σκληρός και κερδίζει. Αλλά όλα αυτά βέβαια διαλύουν την κάθε έννοια ευρωπαϊκής ιδέας. Δηλαδή ο Σόιμπλε λειτουργεί ως προβοκάτορα της ακροδεξίας στην Ευρώπη. Κύριε Κουλογλού, σήμερα η Handelsblatt λέει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ο Σόιμπλε είναι ένα βήμα από το να φέρει κοντά του το Δούνου του, δηλαδή να μην υπάρξει καμία κουβέντα στην ουσία για το χρέος και παρόλα αυτά. Το Δούνου του να αναθεωρεί την άποψή του να μετέχει στο πρόγραμμα και βλέπουμε. Εάν συμβεί και αυτό, κλείνει ένας ολόκληρος κύκλος. Ποια είναι τα περιθώρια πια της ελληνικής κυβέρνησης? Αυτό που θέλει να κάνει τώρα ο Σόιμπλε είναι να βάλει το Δούνου του να συνεχίσει να το έχει μέσα στο πρόγραμμα, να το διατηρήσει μέσα στο πρόγραμμα και στο τέλος του προγράμματος το 2018 να εφαρμοστεί ένα νέο μνημόνιο, να ψηφιστεί ένα νέο μνημόνιο και εκεί να συμμετέχει το δρόμο του βάζοντας και λεφτά. Του λέει πως το μπορεί να μην βάζει λεφτά, απλώς μείνε μέσα, να τους έχουμε υπό έλεγχο, να κάνεις εσύ τον δεσμοφύλακα
Και από εκεί και πέρα, μόλις τελειώσει το πρόγραμμα αυτό, μόλις τελειώσει αυτή η ποινή, θα είσαι εδώ και θα τους βάλουμε καινούργια ποινή. Αυτή είναι η βασική του ιδέα. Δηλαδή είναι παράταση της φυλάκησης. Αυτό που έγραψε η Τάγκε Σάιτουγκ, δουλεία για 50 χρόνια. Το που θέλει ο Σόιμπλε. Δηλαδή πλεονάσματα πρωτογενή μέχρι το 2060-70. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Δυστυχώς και κανονικά θα έπρεπε απέναντι σε όλα αυτά να υπάρξει μια εθνική στρατηγική, να κοιτάξουν τα κόμματα να το βρουν μεταξύ τους, να τουλάχιστον σε ένα μήνυμα εθνικής συμφωνίας να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση και στη συνέχεια μετά τα κόμματα να κάνουν το καθένα τον αγώνα του και ας πλακωθούν μεταξύ τους κτλ. Αλλά αυτή τη στιγμή όταν είναι ολοφάνηρο να βγαίνει ο κ. Μητσοτάκης και να καίει οι υπόλοιποι αντιπολίτες δυστυχώς και να δείχνουν να κατηγορούν την ελληνική κυβέρνηση, τι άλλο δηλαδή. Και θα κάναν στη θέση τους. Δεν λένε θα κάναν στη θέση τους. Ο κ. Μητσοτάκης δηλαδή θα έλεγε καλύτερα επιχειρήματα στο Σόιμπλε. Λες και είναι θέμα επιχειρημάτων. Λες και είναι πρόκειται για μάθημα λογικής στο σχολείο. Δεν πρόκειται για μάθημα λογικής στο σχολείο. Πρόκειται για πολιτικό παιχνίδι εξουσίας στην Ευρώπη. Κύριε Κουλογλού, θυμίζω ότι πριν τρεις μήνες εσείς πρώτος είπατε ότι αν είναι να συνεχίσουμε σε μια τέτοια πορεία βάσει του σχεδίου Σόιμπλε να διαλύσει τελείως κάθε εικόνα αυτής της κυβέρνησης, υπάρχει και η λύση των εκλογών. Το βλέπετε, εάν συνεχιστεί η ίδια πορεία, δεν μένουν, τρεις εβδομάδες μένουν. Το βλέπετε πλέον ως αναπόφευκτο, δηλαδή κατά τη γνώμη σας, τότε αν δεν υπάρξει μια διέξοδος, πρέπει να πάμε σε εκλογές, μπορείτε να συνεχίσετε έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, βλέπω το εξής, ότι ο Σόιμπλε για πρώτη φορά έχει φάει τόσα χαστούγια, τόσες καρμπαζές. Δεν φαίνεται αυτό, συγγνώμη τώρα, στο Eurogroup όλοι του ταχώναν, αλλά μετά όλοι συμφώνησαν με αυτό που είπε στο Eurogroup της Δευτέρας. Δεν φαίνεται. Δεν συμφώνησαν με αυτό που είπε, είπαν ότι συμφώνησαν με την ανάγκη να το συζητήσουν περισσότερο το ζήτημα και να υπάρξει μια συμφωνία. Αλλά για πρώτη φορά τέλος πάντων ο ρόλος του Σόιμπλε έχει αποκαλυφθεί και είναι περισσότερο, δέχεται τα περισσότερα πολιτικά πυρά από οποιαδήποτε άλλη φορά. Νομίζω ότι σε αυτή τη γραμμή πρέπει να συνεχίσουμε και να κάνουμε τις ευρύτερες δυνατές συμμαχίες, να τον απομονώσουμε πολιτικά στην Ευρώπη και να κοιτάξουμε να υπάρξει αυτή η συμφωνία που θα μας βάλει, θα ανοίξει κάποιο δρόμο. Θα μας βάλει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα μας ενδεχομένως μπορεί να ξεκινήσει το άνοιγμα στις αγορές, ώστε να ταριζόμαστε από εκεί και να μην περιμένουμε από την δόση των δανειστών. Όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να γίνουν αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη δυνατότητα και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πραγματικά πρέπει να αφήσουμε το Σόιμπλε να επιβάλλει τη δική του πολιτική άποψη, δηλαδή να ανατρέψει την κυβέρνηση και δεν είναι μόνο αυτό, είναι να αλσοδέσει τη χώρα για τα επόμενα 60 χρόνια. Πάντως θεωρείτε ότι τα περιθώρια πια έχουν στενεύσει, δηλαδή μετά τις 15 Ιουνίου οποιαδήποτε νέα παράταση ωφελεί. Παράταση ενώ της εκκρεμότητας. Ούτε και τώρα ωφελεί η παράταση. Ήδη θα ήταν πολύ καλό να έχει κλείσει όλη αυτή η συμφωνία και να έχει κλείσει και τους προηγούμενους μήνες. Το είπαμε αυτό, αλλά δεν οφείλεται αυτό στην ελληνική πλευρά. Δεν είναι δικό της λάθος. Θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο πλήττεται περισσότερο η οικονομία, υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, αλλά νομίζω ότι η δόση έχει σχεδόν συμφωνηθεί ότι θα εκταμιευτεί. Άρα, πριν από το καλοκαίρι, για τον Ιούλιο που υπάρχει αυτή η μεγάλη πληρωμή των ομολόγων που λήγουν, νομίζω ότι σε αυτό το θέμα δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα θελήσει ο Σόιμπλε να τραβήξει μέχρι εκεί και να πάει η Ελλάδα για χρεοκοπία. Αυτό θα έχει μεγάλο αντίκτυπο πια στις γερμανικές εκλογές. Νομίζω ότι πάει για μια ελεγχόμενη κρίση. Άλλωστε το Βερολίνο πάντα προσπαθούσε η κρίση στην Ευρωζώνη και η ελληνική κρίση να είναι ελεγχόμενη, έτσι ώστε να μην του δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα, αλλά να αποφελείται συνέχεια από αυτήν. Και αυτό που κάνει ο Σόιμπλε αυτή τη στιγμή είναι το παίζει σκληρός και αυτό το βοηθάει και εκλογικά. Ή θεωρεί τον βοηθάει.
εκλογικά τέλος πάντων, απέναντι στην ακροδεξιά της Γερμανίας, που να μην το κατηγορήσουμε ότι είναι και μαλακός, θα είχαμε απέναντι στους Έλληνες. Ενώ στην πραγματικότητα το παιχνίδι της ακροδεξίας περισσότερο την Ευρώπη, διότι αποδεικνύεται πλέον ότι υπάρχει μια χώρα η οποία κάνει ό,τι της κατέβει, παραγνωρίζοντας και πιτσαλαπατώντας οποιαδήποτε κοινή θέληση, οποιαδήποτε ιδέα κοινωνικής αλληλεγγύης και αλληλεγγύης ευρωπαϊκής, οποιαδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα κτλ. Κύριε Κουλογλου, και με το χρέος το ελληνικό που δεν είναι βιώσιμο, πότε βλέπετε στην ουσία θα ανοίξει η συζήτηση? Γιατί αν δεν ανοίξει η συζήτηση, όλα αυτά που συζητάμε, μέτρα, αντίμετρα, είναι δωρον άδωρον στην ουσία. Το ξέρετε καλύτερα από εμένα αυτό. Ναι, βεβαίως. Το θέμα του χρέους, μα όλη η ιστορία για το χρέος γίνεται. Ναι. Και υποτίθεται ότι όλη και όλη αυτή η εμπλοκή που υπήρξε στο Eurogroup δεν υπήρξε σε σχέση με το αν η κυβέρνηση εφαρμόζει τις αλλαγές που τις ζητούνται, ούτε υπήρξε για το αν εφαρμόζει το πρόγραμμα ή δεν εφαρμόζει, υπήρξε για το ζήτημα του χρέους. Όπου εκεί πέρα πάνω νομίζω ότι λίγο ότι υπάρχουν αυτές οι διαφωνίες. Από την άλλη μεριά, βέβαια, τόσο ο Τόμψεν όσο και ο Σόιμπλε παίζουν το ρόλο του καλού και του κακού μπάτσου, ας πούμε. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μια πραγματική διαφορά μεταξύ τους και θεωρώ ότι το ζήτημα του χρέους πρέπει κατά κάποιο τρόπο να μπει σε μια διαδικασία επίλυσης και αυτό θέλει να αποφύγει ο Σόιμπλε ενώπιση των γερμανικών εκλογών. Εγώ θεωρώ ότι αν δεν λυθεί αυτό το θέμα, όλα αυτά που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια είναι μια τρύπα στο νερό. Και όλες αυτές οι δυσίες του ελληνικού λαού, αν δεν επιληθεί το θέμα του χρέους. Και ας όψονται εκείνοι οι σημερινοί όψιμοι επικριτές της κυβερνητικής πολιτικής, της όποιας κυβέρνησης, αυτοί οι οποίοι και τη χώρα στα βράχια ρίξανε και το δούλου του φέρανε. Γιατί το δούλου του δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, κύριε Σαχίνη, καμία ουσιαστική ελπίδα για οποιαδήποτε χώρα που πάει το δούλου του. Τις διαλύει όλες. Και βλέπετε τώρα όλη αυτή η ιστορία γίνεται γιατί ο Σόιμπλε χρησιμοποιεί το δούλου του ως πρόσχημα για να μην καταλήξουμε στην Ισπανία.